Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν οι ρηγματώσεις στο βόρειο λιμενοβραχείο Ηρακλείου, 1,5 περίπου χιλιόμετρο από το Φρούριο Κούλε προς τον Φάρο. Οπότε αυτό είναι θέμα ασφαλείας. Εμείς απλά σβαδίζουμε, περπατάμε. Και βλέπετε τις ρογμές. Ναι, τις ρογμές, οπότε λογικά υπεύθυνη πολιτεία θα πρέπει να τα κοιτάξει. Έτσι είναι, αυτοί που γνωρίζουν αυτά τα πράγματα πρέπει να το κοιτάξουν πριν να είναι τώρα που είναι νωρίς, αν μπορούν να προλάβουν αυτή την οξύδωση και από τη θάλασσα και από όλα αυτά. Είναι πολύ εκτεθειμένο το λιμάνι. Μερικές φορές ακούμε κάποιο σόρυβο, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Ναι. Ακούτε δηλαδή από κάτω τη θάλασσα? Ναι, ακούμε μερικές φορές. Κανείς όμως δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο με βοριάδες συνεχόμενους και με πολύ δυνατή ένταση, 10-11 αποφόροι, ένας μεγάλος σεισμός δεν θα προκαλέσει κάποιες ζημιές. Αν γίνει ένας σεισμός τώρα 7-8 νύχτερα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, έτσι. Κάτω από τις ρηγματώσεις αποκαλύπτονται οι αστοχίες που έχουν προκληθεί στο δεύτερο τμήμα του προσύνεμου μόλου, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα σε τμήμα του κρυπιδότηχου σε ό,τι αφορά την ευστάθειά του και σε μήκος περίπου 70 μέτρων. Αυτό παραδέχεται ο Σταύρος Λυριτζάκης, ο οποίος παράλληλα διαπίστωσε μετακίνηση των τεχνικών ογκολήθων στα επίμαχα σημεία. Η οποία οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου, μην ξεχνάμε ότι αυτός ο προβλήτης είναι περίπου 50 χρόνια στη θέση του. Πάμε τώρα στα emergency. Αυτές τώρα οι μετακινήσεις που υπάρχουν στους στήρες των τεχνικών ογκολήθων φαίνονται από πάνω με τις ρηγματώσεις. Όπως για παράδειγμα σε ένα δρόμο, όταν υπάρχει από κάτω πρόβλημα, αυτό φαίνεται στις ρηγματώσεις στην άσφαλτο. Οι ρηγματώσεις που φαίνονται απάνω σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από κάτω. Ακούγεται το νερό το οποίο μπαίνει στα κουφώματα που βρίσκεται από κάτω. Αυτό λοιπόν το είδαμε και καλά ήταν που ήταν ρηγματώσεις, διότι το πρόβλημα αλλιώς δεν μπορούσα να το δεις. Είναι ένα σημείο το οποίο όλο το Ηράκλειο αγαπάει. Μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία ευελπιστώ ότι θα επισκευαστούν σύντομα. Έχουν ρίξει τώρα σιλικόνη η οποία δεν χρησιμεύει πουθενά. Δηλαδή με το χέρι έτσι να το κάνεις βγαίνει. Σίγουρα χρειάζεται κάτι άλλο, κάποιο άλλο υλικό εδώ. Ίσως κάτι καλύτερο. Η ΔΥ Τεχνική Υπηρεσία τοποθέτησε σκυρόδεμα και άλλα υλικά, καλύπτοντας οπτικά τις ρηγματώσεις, οι οποίες θα βρεθούν στο επίκεντρο λιμενολόγου Δίτη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να δρομολογηθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει και το ΤΑΙΠΕΔ. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση πάλι με το τεχνικό γραφείο αυτό. Θα κατέβουν πάλι εντός των ημερών για να ξανακάνουν άλλες έρευνες που θέλουν να αυτούν και να διαπιστώσουν ακριβώς τα προβλήματα. Έχει δρομολογηθεί η μελέτη για το πώς μπορούμε να υπάρχει μια ολική αντιμετώπιση του προβλήματος για όλο το λιμενό βραχίωνα, από τον Κούλε μέχρι και το Φάρο μέσα. Η τεχνική υπηρεσία έκανε ένα σφράγισμα εξωτερικό από την πάνω πλευρά με τοποθέτηση σκυροδέματος και κάποιων ελαστομερών υλικών πάνω στις ρογμές για την οπτική αντιμετώπιση του προβλήματος. Και προχωράμε τώρα, έχουμε προχωρήσει στις διαδικασίες ανάθεσης μελέτης στην εταιρεία αυτή για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που αφορούν την ευστάθεια του προσύνεμου μόλου. Το πρόβλημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης παραδέχεται ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει κατατεθεί για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που αφορά μελέτη για την προστασία του προσύνεμου μόλου σε όλο το μήκος του, συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η λύση που πρέπει να δοθεί θα πρέπει να είναι συνολική λύση, η οποία όμως χρειάζονται αρκετές μελέτες και προφανώς χρειάζονται και αρκετά χρήματα.